Σε εσένα, καλό μεσημέρι και στους Είμαι ακροατές και σου. εγγονός παπά και πιάνουν εύχες μου. Και μάλιστα Έτσι. παπά παραδοσιακού. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλων οι ευχές είναι με τον Ζουάο, ο οποίος σήμερα ξύπνησε, είναι ευδιάθετος όπως συνήθως είναι. Πέρασε σίγουρα μια δύσκολη δοκιμασία και τον περιμένει ένας μικρός Γολγοθάς μέχρι την αποθεραπεία του. Ποδοσφαιριστής εισήχθη στο χειρουργείο χθες το βράδυ στις 8:30, ήταν μια πολύ ωραία επέμβαση, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Λεπτή επέμβαση όπως αντιλαμβάνεστε, στη σπονδυλική στήλη. Ευτυχώς, όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί, όλα πήγαν κατευχήν και ο ποδοσφαιριστής πλέον έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα. Θα χρειαστεί μια περίοδος αποθεραπείας γύρω στον 1,5 μήνα, όπως αναφέρει και το ιατρικό δελτίο το οποίο έχουμε δημοσιεύσει και εμείς από το Αρετέιο Νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει σιγά σιγά προπονήσεις μαζί με φυσιοθεραπεία φυσικά και ειδική εκγύμναση, προκειμένου το συντομότερο δυνατό να είναι πίσω στα γήπεδα, να είναι υγιής, να συνεχίσει την καθημερινότητά του. Θέλω γιατί να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά έγιναν όλα ξαφνικά και κατέβαλαν υπεράθλοβες προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν την επέμβαση στον ποδοσφαιριστή και σήμερα το πρωί να με ξυπνήσει και να αισθάνεται πλέον ήδη καλύτερα. Μα έπαθε περισσότερη ζημιά, έμεινε στο παιχνίδι ή όχι, δεν ρωτήσατε οτιδήποτε? Δεν είχε σχέση. Δεν είχε σχέση. Δεν αντιλήφθηκε κιόλας ο ποδοσφαιριστής την ζημιά, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσαν και εμάς, ουσιαστικά υπήρξε μια θάψη ενός δίσκου εκεί στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα τα θράσματα να αντικαθίσουν πάνω σε κάποιο νεύρο. Και ουσιαστικά αυτό το νεύρο ήταν που επηρεάστηκε, επηρεάζεται το πόδι του περισσότερο. Ένιωθε ένα μουδιασμά στο πόδι, δηλαδή πόνο στη μέση της σπονδυλικής στήλης δεν αισθάνθηκε ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Γι' αυτό και ολοκλήρωσε και το παιχνίδι και στη συνέχεια στους πανηγυρισμούς. Την επόμενη μέρα πήρε το αυτοκίνητο, πήγε κανονικά στον γιατρό. Και εκεί βέβαια στο MRI διαπιστώθηκε το μέγεθος του προβλήματος. Ευτυχώς όμως προλάβαμε τις όποιες χειρότερες καταστάσεις. Με την άμεση ιατρική παρέμβαση βασικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, έπεσε η αυρία της πρεμιέρας του δευτέρου γύρου. Έπεται ντέρπι Βαροσιώτικο δυστυχώς για 43η τόση χρονιά μακριά από την πολιτεύω αγορά. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται και τι πέραν από τον Βίκτορ λέει το, ή περιέχει το ιατρικό σας δελτίο ή απουσιολογία? Πέραν από τον Βίκτορ, στο παιχνίδι με την ΑΕΛ είχαμε τον τραυματισμό και του Μακρύ και του Αμπουρτσάνη. Ο Μακρύς σήμερα προπονήθηκε κανονικά, άρα ευχάριστα σε αυτό το κομμάτι. Ο Αμπουρτσάνη παραμένει εκτός προπονήσεων. Αισιοδοξούμε όμως ότι μέχρι την Κυριακή θα είμαστε εντάξει. Από εκεί και πέρα, ένα ντέρπι βαροσότικο, αμοχωστιανό, όπως το είπες, δυστυχώς την προσφυγιά. Όμως το ευχάριστο είναι ότι και οι δύο ομάδες δείχνουν να πηγαίνουν καλά στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούν τον κόσμο τους, τον έχουν φέρει πίσω στο γήπεδο. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε έτσι ένα κατάμεστο Αντώνης Παπαδόπουλος, γεμάτο με βαροσότες, γεμάτο με ορθοζιάτες και σαλαμινέους, να βοηθήσουν, να στηρίξουν ο καθένας την ομάδα του. Το καλύτερο να κερδίσει. Ευχόμαστε βέβαια πάντα να είναι η δική μας ομάδα. Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε και τα όποια προβλήματα μας ταλαιπωρούν και μπορούν να ξεπεραστούν μέχρι την Κυριακή, τόσο ώστε να είμαστε πανέτοιμοι. Όμως πάντα υπάρχουν οι λύσεις, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές. Παρά τα όσα προβλήματα, να βρούμε τις σωστές επιλογές και να μην έχουμε οποιαδήποτε συνέπειες. Μάλιστα, κάτι τελευταίο. Τόνισα από την πρώτη μέρα το τεράστιο διπλό της ανόρθωσης, γιατί επιτεύχθηκε επί της καλύτερης φετινής ΑΕΛ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρότι πολλοί, ξέρεις, είπαν ότι δεν έφτιαξε ευκαιρίες ή δεν ήταν καλή ανόρθωση, αυτό είναι το ένα μέρος του νομίσματος. Όμως να μην παίζει σύμφωνα με τις ικανότητες σου, να μην σου επιτρέπεται να παίζει σύμφωνα με τις ικανότητες σου και να κερδίσει τέτοια παιχνίδια, νομίζω μετρούν διπλά στην συνέχεια. Αυτή είναι η άποψη. Είπαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή ότι δεν παίξαμε καλά, δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας. Όμως δεν πρέπει να δικούμε και την προσπάθεια που έκανε η ΑΕΛ, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στο γήπεδο. Η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ οργανωμένη ομάδα. Και θα λέγω ότι και στο πρώτο παιχνίδι που τη συναντήσαμε στην πρεμιέρα και προχθές το Σάββατο που παίξαμε στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
με δυνατότητες, με ποιότητα στους ποδοσφαιριστές της, η οποία νομίζω αδικείται από τη βαθμολογική της θέση και είμαι βέβαιος ότι θα ανέβει πολύ πιο ψηλά στη συνέχεια όταν έρθουν και τα αποτελέσματα. Πράγματι, μέσα στη Λεμεσό, μέσα στο τσίρο στάδιο, η ΑΕΛ μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι και σίγουρα παρά το ότι δεν παίξαμε καλά και δεν ικανοποιηθήκαμε από την εμφάνιση μας, κερδίσαμε ένα παιχνίδι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, είναι η ουσία που μετρά και μας δίνει χρόνο για να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, να γίνουμε καλύτεροι στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ Μαρίνο, καλό πολύ, εγώ σήμερα να έχεις. Εγώ ευχαριστώ Στέλιο, καλή συνέχεια.